Πάμε τώρα στις καταγγελίες για αστυνομική βία σε επιχείρηση της αστυνομίας κατά αντιεξουσιαστών στο Γαλάτσι. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι αστυνομικοί εισέβαλαν σε καφετέρια και χτύπησαν ένα 5χρονο παιδί το οποίο βρισκόταν εκεί μαζί με τους γονείς του. Η ηγεσία της αστυνομίας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιστατικό. Αστυνομικοί αποθούν άτομα έξω από καφετέρια στο Γαλάτσι και κάνουν χρήση χημικών. Είδα όλη την αστυνομία να βαράει τον κόσμο. Συλλογικότητες και κάτοικοι καταγγέλνουν τη χρήση αστυνομικής βίας και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Μια κοπέλα της ανοίξαν το κεφάλι και ήρθαν από μένα, πήρανε πάγο χαρτί κτλ. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι άνδρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών σε αυτό εδώ το σημείο που ήταν γεμάτο από θαμώνες, ενώ έσπασαν τραπέζια και άσκησαν βία. Οι ίδιοι οι μάρτυρες υποστηρίζουν πως πολλοί ήταν οι πολίτες που έτρεξαν στο εσωτερικό των καταστημάτων έτσι ώστε να προφυλαχθούν. Την κοπέλα εδώ πέρα τη χτυπάγανε. Τώρα δεν ξέρω από πού ήταν αυτή η κοπέλα, αν ήταν από την πορεία ή αν ήταν κάποια άλλη τυχαία κοπέλα. Ήταν μια κοπέλα που χτυπάγανε εδώ. Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής έπειτα από αντισυγκέντρωση αντιεξουσιαστών ως απάντηση στη συγκέντρωση χρυσαυγητών για την επέτειο από τη δολοφονία των δύο μελώτη στο Νέο Ηράκλειο την 1η Νοεμβρίου του 2013. Οι συγκεντρώσεις έγιναν παρά την απαγόρευση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω του κοροναϊού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ζητήθηκε από τους περίπου 50 συγκεντρωμένους στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι, οι οποίοι μάλιστα κρατούσαν ξύλινα και μεταλλικά κοντάρια, να διαλυθούν για την αποφυγή διασποράς του κοροναϊού. Τότε κινήθηκαν κατά των αστυνομικών, τραυματίζοντας τρεις. Οι άνδρες των ΜΑΤ προχώρησαν σε 13 συλλήψεις, ενώ έκαναν μία φορά χρήση δακρυγόνου. Αργότερα καταγγέλθηκε μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης πως αστυνομικοί τραυμάτισαν έναν 5χρονο, κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά η ελληνική αστυνομία. Μία γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ακόμη 9 ατόμων από τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό το περιστατικό για να μιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Θόδωρο Χρονόπουλο. Κύριε Χρονόπουλο, καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πείτε τι συνέβη σύμφωνα με τη δική σας πλευρά στην συγκεκριμένη καφετέρια. Διαψεύδει η αστυνομία ότι χτυπήθηκε παιδί. Αυτό που δεν διαψεύδει στην επίσημη ανακοίνωση είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν χημικά στην ουσία μέσα στην καφετέρια. Καλησπέρα σας, κύριε Σρόιτερ. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πλήθος 50 ατόμων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν καλυμμένα χαρακτηριστικά και έχουν και βεβαίως ξύλινα και μεταλλικά στυλιάρια, ότι προκειμένου να μην έρθουμε σε επαφή θα πρέπει να γίνει περιορισμένη χρήση χημικών. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση αυτή η χρήση δεν έγινε εντός του καταστήματος και από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμή στη δικογραφία που σχηματίζεται, δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση βιοπραγία σε βάρος 5χρονου παιδιού. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, είναι ιδιαίτερα βαρύ και ιδιαίτερα άδικο για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν ρίξει το βάρος τόσο στο Ανατολικό Αιγαίο όσο και στον Εύρο για να φυλάξουν τα σύνορα της χώρας. Είναι ιδιαίτερα άδικο, το τονίζουμε, να εξαγγέλλονται τέτοιου είδους κατηγορίες σε βάρος τους. Αυτό το διαψεύσατε. Δεν ξέρω όμως, είδατε τα πλάνα με τις χτυπημένες γυναίκες και θέλω να μου πείτε αν αυτές οι γυναίκες που χτυπήθηκαν ήταν ανάμεσα σε εκείνους που κρατούσαν τα στυλιάρια και τα κοντάρια, όπως είπατε, ή είναι άνθρωποι που περνούσαν και βρέθηκαν χτυπημένοι μέσα σε όλο αυτό. Οι αναφορές που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν 4 τραυματίες από το σύνολο των 50 ατόμων που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη συγκέντρωση. Mm-hmm. Επίσης, όπως αναφέρατε πολύ σωστά στο ρεπορτάζ σας, υπάρχουν και 3 αστυνομικοί τραυματίες. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που ζητάμε, ακόμα και αυτή τη στιγμή, είναι οποιοδήποτε έχει κάποια καταγγελία, κάτι να προσθέσει στην όλη δικογραφία, επωνύμως να το καταθέσει στις αστυνομικές αρχές, έτσι ώστε να διαλυθεί όλη η υπόθεση και να ρηχθεί άπλετο φως. Φαντάζομαι συμφωνείτε ότι είναι μια περίοδος που η αστυνομία πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη και να είναι πολύ κοντά στον πολίτη. Έρχεται και όλο αυτό που λέγεται καραντίνα και lockdown από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την πειθό και να υπάρχει μια καλή σχέση με τους πολίτες σε όλο αυτό που θα ακολουθήσει. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς λοιπόν αν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο. Από αύριο ξεκινούν πολύ αυστηρότερα μέτρα και στην Θεσσαλονίκη και στις Σέρες αλλά και στην Αττική. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό?
Κύριε Στρόιτερ, σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας. Όπως είπατε, είναι κρίσιμο το σημείο της συνεργασίας των συμπολιτών μας με την ελληνική αστυνομία, με τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας. Σίγουρα αν δεν θα έχουμε συστάσεις ή πρόστιμα, κύριε εκπρόσωπε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με συστάσεις, κύριε Στρόιτερ, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Δυστυχώς, γιατί κάποιοι λίγοι δεν τηρούν τα μέτρα. Ναι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή τη μικρή μειοψηφία, την πολύ μικρή μειοψηφία, να χαλάσει τους κόπους και τις θυσίες των πολλών. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων όλο το 24ωρο, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα μέτρα για την, για την μη διάδοση του κορονοϊού. Σε σημεία που έχουμε εντοπίσει, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, οι πλατείες και όπου συγχρονίζεται και συνοστίζεται ο κόσμος. Μάλιστα. Σαφές λοιπόν το μήνυμά σας και προειδοποίηση ότι για όποιους παραβαίνουν τα μέτρα θα υπάρχουν πρόστιμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.